Λοιπόν, τα λιμάνια όπως είναι γνωστό αποτελούν σημαντικό τμήμα των θαλάσσιων μεταφορών με σημαντικότατο ρόλο θα λέγαμε στη μεταφορική αλυσίδα. Αποτελούν κομβικά σημεία διασύνδεσης με τους οδικούς άξονες, τις αεροπορικές και σιδηροδρομικές γραμμές. Η κύρωση της τροποποιημένης σύμβασης παραχώρησης του 67% του μετοχικού κεφαλαίου του όλη ΑΕ στον όμιλο Γκριμάλντι εντάσσεται και υλοποιεί την πολιτική απελευθέρωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των μεταφορών και της βασικής τους υποδομής που είναι τα λιμάνια. Αποτελούσε βέβαια μνημονιακή δέσμευση η ιδιωτικοποίηση των λιμανιών, γι' αυτό και ήδη έχουν ιδιωτικοποιηθεί 10 λιμάνια της χώρας. Ήρθε η σειρά του λιμανιού του Ηρακλείου, που αποτελεί παράλληλα και προαπαιτούμενο του Ταμείου Ανάκαμψης και έπονται φυσικά και άλλα λιμάνια. Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ υλοποιούν και ψηφίζουν είτε από θέση κυβέρνησης είτε από θέση αντιπολίτευσης αντίστοιχα τις δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει απέναντι στα υπεριαλιστικά κέντρα στα πλαίσια και των ισχυρών ανταγωνισμών για παραχώρηση λιμανιών προκειμένου να ικανοποιηθούν οι ενεργειακοί, εμπορικοί, τουριστικοί αλλά και στρατιωτικοί σχεδιασμοί στην ευρύτερη περιοχή. Το λιμάνι του Ηρακλείου επέχει θέση στρατηγικού θαλάσσιου κόμβου στην νοτιοανατολική Μεσόγειο, όπως άλλωστε και αντίστοιχα της Θεσσαλονίκης, της Αλεξανδρούπολης, της Καβάλας, που έχουν μετατραπεί ήδη σε βάσεις υποδοχής στρατιωτικού υλικού, κορμητήριο υπεριαλιστικών επεμβάσεων και πολέμων στα Βαλκάνια, στην Ανατολική Μεσόγειο, στην ευρύτερη περιοχή. Από την πρώτη κιόλα συνεδρίαση της Επιτροπής εχθές έγινε αντιληπτό ότι Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και Νέα Αριστερά διαφοροποιούνται μεταξύ τους ως προς τον τρόπο και το μοντέλο ιδιωτικοποιήσεων των λιμανιών αλλά και για το ποιος είναι ικανότερος να δημιουργήσει φιλικό περιβάλλον για τους επενδυτές. Άλλωστε έχουν συμφωνήσει και έχουν ψηφίσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όπως και στο Ελληνικό τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 13-15 του 2013 ο οποίος εντάσσει και τους λιμένες στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών και προβλέπει την ενίσχυση των ομίλων με προνόμια, ζεστό χρήμα σε τομείς όπως τους λιμένες, υποσχόμενοι γρήγορη και μεγάλη κερδοφορία του κεφαλαίου με ένταση της εκμετάλλευσης της εργατικής δύναμης. Σε αυτό το Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών εντάσσεται και η ιδιωτικοποίηση των σιδηροδρόμων με τα τραγικά εγκληματικά αποτελέσματα που είδαμε με την περίπτωση της τραγωδίας των Ντεμπών. Ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως και η Νέα Αριστερά, παλιά, νέα, για να θολώσουν τα νερά και να κρύψουν τη συμφωνία τους στην ιδιωτικοποίηση των λιμανιών, προβάλλουν το δίλημα υποπαραχώρηση ή ιδιωτικοποίηση. Η υποπαραχώρηση του λιμανιού του Ηρακλείου όμως, την οποία επέλεξε ο ΣΥΡΙΖΑ το 19, ή της Καβάλας, για το οποίο επέρεται ο κύριος Μαμουλάκης σήμερα, που την έκανε η Νέα Δημοκρατία, είναι μία μορφή ιδιωτικοποίησης. Το λιμάνι της Καβάλας έχει ιδιωτικοποιηθεί. Τι λέμε τώρα? Το οικονομικό αντάλλαγμα για την υποπαραχώρηση ανέρχεται περίπου στα 33,9 εκατομμύρια ευρώ. Σημειωτέων το λιμάνι Καβάλας έχει χαρακτηριστεί ζευγάρι με αυτό της Αλεξανδρούπολης από τον τότε πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών, Μπάιατ, διότι συγκεντρώνει το ενδιαφέρον των ευρωατλαντικών σχεδιασμών. Επιπλέον, το λιμάνι της Καβάλας αποτελεί και το τελευταίο κρίκο στο σχέδιο για τη λεγόμενη Εγνατία των λιμανιών Ιγουμενίτσας, Θεσσαλονίκης, Καβάλας, Αλεξανδρούπολης. Να θυμίσουμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πριν γίνει κυβέρνηση μίλαγε για δημόσιο χαρακτήρα των λιμένων. Έκανε επίθεση στα μέτρα των προηγούμενων κυβερνήσεων και χαρακτήριζε την πολιτική τους ως επιλογές του νεοφιλελεύθερου μοντέλου. Ως κυβέρνηση όχι μόνο υιοθέτησε, αλλά εισήγαγε νέους τρόπους παραχώρησης που συνέφερε τότε περισσότερο τους επιχειρηματικούς ομίλους, όπως και έγινε με την υποπαραχώρηση της κουαζιέρας, όπως είπα και προηγουμένως στο Ηράκλειο, χωρίς να είχε αποκλείσει τη μελλοντική παραχώρηση σε ιδιώτες, επαναλαμβάνω, και άλλων τομέων για συνδυασμένες δραστηριότητες. Να θυμίσουμε επίσης ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ξεκίνησε την ιδιωτικοποίηση των 10 λιμανιών της χώρας, την παράδοση των αεροδρομίων στη Φράπορτ. Εκείνος ξεκίνησε το ιδιωτικό αεροδρόμιο στο Καστέλι,
πρώτος ξεφούρνησε την ανάγκη επιβολής διοδίων στο μελλοντικό βόρειο οδικό άξονα Κρήτης, την κατασκευή, συντήρηση, λειτουργία του με σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και συμβάσεις παραχώρησης, ή φυσικά παίρνει τη σκυτάλη η Νέα Δημοκρατία σήμερα ως κυβέρνηση, μάλλον το 19 και μετά και τώρα ως κυβέρνηση, ολοκληρώνοντας το σχέδιο ιδιωτικοποίησης του λιμένα Ηρακλείου με το 67% στους ιδιώτες και το άλλο 33% στο δημόσιο επί και εντός της χερσαίας ζώνης λιμένα, έχοντας το αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης και εκμετάλλευσης των λιμενικών υποδομών, των κτηρίων, των εγκαταστάσεων, λιμενικό περίπτερο, θεατρικό σταθμό. Τα είπαμε και στην χθεσινή συνεδρίαση. Η Νέα Δημοκρατία είναι αυτή που συνεχίζει σήμερα το ιδιωτικό έργο με το βόρειο οδικό άξονα Κρήτης, το ιδιωτικό αεροδρόμιο στο Καστέλι του Ηρακλείου. Δηλαδή εκεί που έκτιζε ο προηγούμενος, βάζει τα νέα θεμέλια για να συνεχίσει και η τωρινή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Μα άλλωστε τα ίδια έκανε και το ΠΑΣΟΚ παλιότερα, όταν έλεγε ότι το management μένει στο δημόσιο ή ο ΟΤΕ μια μετοχή, θα το θυμάστε, ενώ στην πράξη έστρωνε το έδαφος της πλήρους ιδιωτικοποίησης δημόσιων επιχειρήσεων και οργανισμών. Το κεφάλαιο λοιπόν επιλέγει σε ποιες δραστηριότητες θα επενδύει, αφήνοντας όλες τις υπόλοιπες στην τύχη τους ή, για να μην παρεξηγηθώ, στο κράτος. Έτσι τα κερδοφόρα φιλέτα γίνονται αντικείμενο επενδύσεων και εκμετάλλευσης, όπως στην προκειμένη περίπτωση ο τομέας της εμπορευματικής δραστηριότητας και η κρουαζιέρα, προβλέποντας στη σύμβαση σημαντικές αβάντες στον παραχωρησιούχο με απαλλαγή από δημοτικά τέλη, ούτε καν τα τέλη ηλεκτροδότησης μπορεί να είναι απαραίτητες για το λαό, θα μείνουν στον έλεγχο του νέου λιμενικού ταμείου Ηρακλείου, που για να τα λειτουργήσει θα απαιτηθεί η ακόμα μεγαλύτερη χρηματοδότησή τους από τις πλάτες των λαϊκών στρωμάτων του Ηρακλείου, θα εκτοξεύσει τα τέλη σε βάρος των ψαράδων, τα εισιτήρια στο φρούριο του Κούλε, την αφέμαξη του λιμενικού ταμείου Παντάνασας, συνολικά των κατοίκων της πόλης του Ηρακλείου και των επισκεπτών. Σε κάθε περίπτωση, αυτοί που θα την πληρώσουν θα είναι τα μόνιμα υποζύγια, δηλαδή τα λαϊκά στρώματα. Η εκχώρηση μόνο της χρήσης δραστηριοτήτων και η διατήρηση της γης ή άλλων υποδομών χερσαίας ζώνης, όπως προβλέπει η σύμβαση, στην ιδιοκτησία του δημοσίου, αυτό είναι που ελάττωσε το απαιτούμενο τίμημα των 80 εκατομμυρίων ευρώ. Το ζητούμενο δεν είναι αν είναι 80, 100, 90, 70. Η ουσία είναι ότι παραδίδουν βόρα τη λαϊκή περιουσία στους ιδιώτες. Ο ανταγωνισμός μεταξύ των μεταφορικών ομίλων απαιτεί ορισμένες υποδομές να βρίσκονται σε ουδέτερα χέρια, για να διασφαλίζεται πως δεν θα έχει κάποιος αποφασιστικό πλεονέκτημα και έτσι ο κρατικός χαρακτήρας που θα μπορούσε να έχει ένα κομμάτι από ένα λιμάνι, όχι απλά δεν αλλάζει την πορεία απελευθέρωσης των μεταφορών που υλοποιεί η κυβέρνηση σήμερα, αλλά είναι σε ορισμένες περιπτώσεις και απαραίτητη προϋπόθεσή του. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο το γεγονός ότι υπάρχει το έτοιμο εγκεκριμένο business plan ATO 19 που αποτελεί από κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο το πήρε, το έπιασε η Νέα Δημοκρατία και αποτελεί και ομολογία των προθέσεων και των δύο κυβερνήσεων, που περιλαμβάνει 4+1 εναλλακτικές προτάσεις επενδυτικής αναβάθμισης του λιμανιού, συμπεριλαμβανομένης και της χερσαίας ζώνης που ανήκει στον όλη ΑΕ. Αναλυτικά αναφέρθηκα στη χθεσινή συνεδρίαση. Ακόμα και τα έργα που έχει προγραμματίσει ο όλη ΑΕ και είναι σε εξέλιξη, όπως μας είχε πριν λίγο στην Επιτροπή ο κύριος Μινάς Παπαδάγης, διευθύνων σύμβουλος του όλη ΑΕ, και κατά πώς φαίνεται ο νέος διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Grimaldi, είναι ενταγμένα στη γενικότερη λογική της πράσινης μετάβασης, θα κουμπώσει σταδιακά στις ανάγκες των επενδυτών στην πλήρη ιδιωτικοποίησή του. Να λοιπόν πώς το κεφάλαιο ιεραρχεί σε ποιες δραστηριότητες θα επενδύσει κάθε φορά. Στόχος του Master Plan είναι μια συνολική αναβάθμιση του λιμανιού, κερδοφόρα επένδυση για το κεφάλαιο, τόσο στην κατασκευή, στον εξυγχρονισμό του, με σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, όσο και στη λειτουργία αξιοποίησή του. Και είναι κυριολεκτικά απάτη να μιλάνε κάποιοι για δίθεν αντισταθμιστικά ωφέλη, ενώ γνωρίζουν ότι οι κυβερνήσεις και το κεφάλαιο τους έχουν γραμμένους στα παλαιότερα των υποδημάτων τους. Επιτρέψτε μου την έκφραση. Και να σας θυμίσω ότι έγινε στο Αρκαλοχώρι με το νέο αεροδρόμιο, ότι
Το γεγονός δηλαδή ότι στήθηκε ολόκληρη επιχείρηση εξαπάτησης των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής του Καστελίου από τις κυβερνήσεις Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ, των δημάρχων, του περιφερειάρχη, ότι τάχα μου το 3%, το οποίο στην πορεία έγινε 2, μέχρι τελικά που έγινε 0, τα αντισταθμιστικά για το Δήμο Μιλώνα Παιδιάδας, ήταν το τυράκι στη φάκα για να δεχτεί ο λαός τις αντιλαϊκές επιλογές τους, βαφτίζοντάς τις ως υποφωλής για τα λαϊκά συμφέροντα. Οι δήμαρχοι Ηρακλείου και Μαλεβιζίου, με βάση τις επιστολές που έστειλαν και τα όσα είπαν σήμερα κατά την ακρόαση φορέων, είναι προφανές ότι δεν αμφισβητούν καθόλου την ιδιωτικοποίηση του λιμανιού για των χρήσεών του σε βάρος του λαού του Ηρακλείου. Αγωνιούν όμως αν θα συμμετέχουν στη διοίκηση του νέου λιμενικού ταμείου και αν θα εξασφαλίσουν τα ψίχουλα των αντισταθμιστικών ωφελιών. Μα καλά, πώς είναι δυνατόν το νομοσχέδιο που αφορά την κύρωση σύμβασης για την ιδιωτικοποίηση του λιμανιού και οι δήμαρχοι που συμμετείχαν στην ακρόαση, ο πρόεδρος του εργατικού κέντρου του επιμελητηρίου, να μην ψελίσουν ούτε λέξη, συμφωνούν, διαφωνούν, ούτε καν ναι μεν αλλά, σαν να κουβεντιάζουμε κάτι άλλο. Το μόνο θέμα είναι που τους απασχολεί αν θα συμμετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο του Λιμενικού Ταμείου, αν θα εξασφαλίσουν αντισταθμιστικά ή αν θα τους παραχωρηθούν υποδομές εντός χερσαίας ζώνης. Μέσα σε ποιο πλαίσιο όμως τα ζητούν όλα αυτά? Ζητάει, για παράδειγμα, ο Δήμαρχος Ηρακλείου από την κυβέρνηση να παραχωρηθούν στο Δήμο ο θεατρικός σταθμός, το πρώην ΚΤΕΛ, το λιμενικό περίπτερο. Καμία απολύτως αντίρρηση. Αντιθέτως, θα συμφωνούσαμε. Αλήθεια μπορεί να μας πει όμως ο Δήμαρχος πώς ο Δήμος θα διασφαλίσει το δημόσιο χαρακτήρα τους, πώς θα τα αξιοποιήσει όταν αυτά μόνο για την αποκατάστασή τους θέλουν τεράστια ποσά? Τα δώσει σε ιδιώτη εργολάβο την ανακατασκευή, λειτουργία και συντήρηση, ή θα καταλήξει όπως έγινε και με το πολιτιστικό κέντρο του Ηρακλείου, ένα φαραωνικό έργο που σήμερα, ακριβώς επειδή ο Δήμος δεν μπορεί να το συζητήσει, αναζητά επιγόντως ιδιώτη για να το λειτουργήσει. Αυτές οι εκτάσεις, οι υποδομές, είναι λαϊκή περιουσία και πρέπει με κρατική χρηματοδότηση να εξασφαλιστεί η δημόσια χρήση αυτών των χώρων για τις ανάγκες πολιτισμού, αναψυχής των Ηρακλειωτών, και όχι να παραδοθούν στα ιδιωτικά συμφέροντα, είτε με την ιδιωτικοποίηση που προκρίνει σήμερα η κυβέρνηση, είτε με το ξεπούλημα που θα επιδιώξει αύριο ο Δήμος με τους δικούς του όρους. Αντί οι δημοτικές αρχές να πούνε ένα μεγάλο όχι στην παραπέρα ιδιωτικοποίηση, που θα σημάνει παραπέρα αύξηση και του μεταφορικού κόστους για επιβάτες και προϊόντα, παραπέρα τσάκισμα εργασιακών σχέσεων για τους εργαζόμενους στο λιμάνι, παραπέρα επιβάρηση για τους αυτοαπασχολούμενους αλληλείς, παράκτιας αλληλείας, τους ψαράδες παράκτιας αλληλείας και άλλους που δραστηριοποιούνται στο λιμάνι του Ηρακλείου και στα υπόλοιπα λιμάνια του νομού, συνεχίζει ακριβώς την ίδια γραμμή. Να λοιπόν γιατί η καπιταλιστική ανάπτυξη ποτέ δεν μπορεί να συναντιέται με τις λαϊκές ανάγκες και προτεραιότητες. Οι ιεραρχήσεις, είτε είναι της Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε των κυβερνήσεων, τοπικές, περιφερειακές, έχουν ένα και μόνο κριτήριο, το κριτήριο κόστους ωφέλους σε το κεφάλαιο. Βασικό στοιχείο λοιπόν της πολιτικής όλων των κυβερνήσεων για τα λιμάνια είναι και οι αλλαγές στις εργασιακές σχέσεις σε βάρος των εργαζομένων. Στο λιμάνι του Ηρακλείου που θα εφαρμοστεί το ίδιο εργασιακό καθεστώς που υπάρχει, στο λιμάνι του Πειραιά. Το παράδειγμα της Κόσμο είναι γνωστό. Κατάφερε και διαχτυπήματα στις κατακτήσεις των λιμενεργατών. Και απορώ, οι λιμενεργάτες συμφωνούν με τον κύριο Λευτεριώτη που στην ακρόαση των φορέων είπε επιλέξει αναγνωρίζω τα ωφέλη από την παραχώρηση του λιμανιού. Κύριε Συντηρή, δηλαδή ευέλικτες μορές απασχόλησης, διευθέτηση του ημερήσου και εβδομαδιαίου χρόνου, κατάργηση. Κύριε Συντηρή, με ακούτε? Θα παρακαλέσω να ολοκληρώσετε. Ευχαριστώ πολύ. Βεβαίως, η πρόταση που έχει το ΚΚΕ για τα λιμάνια ως τμήμα μεταφορών λαμβάνει υπόψη της την ικανοποίηση των προτεραιοτήτων, όπως την ικανοποίηση των εγχώριων αναγκών μετακίνησης προσώπων, αγαθών και επιγόντων περιστατικών για φτηνές και γρήγορες και ασφαλείς μεταφορές. Με βάση λοιπόν αυτές τις προτεραιότητες, εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει να σχεδιάζεται η ανάπτυξη των λιμανιών, ώστε το λιμενικό σύστημα να εναρμονίζεται με τους στόχους της σχεδιασμένης κοινωνικής παραγωγής, της περιφερειακής ανάπτυξης, της πολιτικής μεταφορών με κίνητρο την κοινωνική ευημερία και όχι το καπιταλιστικό κέρδος. Και από αυτή την άποψη λοιπόν,
εμείς όχι απλά καταψηφίζουμε τη σύμβαση αυτή, αλλά καλούμε και το λαό, καλούμε όλους τους εργαζόμενους που είναι στο λιμάνι και έξω από το λιμάνι να συγκροτήσουν ένα ενίο μέτωπο πάλι για αλλαγή συνολικά του συσχετισμού δυνάμει και ανατροπής αυτής της πολιτικής. Ευχαριστώ πολύ.